Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάνελο. Τι μου κάνετε, είστε καλά, καλή χρονιά, με αγάπη, υγεία, ευτυχία, ό,τι μα ό,τι επιθυμείτε να το έχετε, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, να πετυχαίνετε αυτά που βάζετε στόχους. Εύχομαι να έχετε τους καλύτερους στόχους για το 2022. Ελπίζω να μας το επιτρέψει και η όλη κατάσταση με τον COVID. Πραγματικά έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Εμένα αύριο είναι η τελευταία μου μέρα που είμαι καραντίνα, οπότε μετά την ανασκόπηση του προηγούμενου βίντεο της πρωτοχρονιάς που έμαθα ότι έχω και COVID, θα είμαι πολύ χαρούμενη αύριο. Η αλήθεια είναι πως το πέρασα πάρα πολύ ελαφριά, ήταν όλα πάρα πολύ εύκολα, ευτυχώς για εμένα. Κυρίως δεν κόλλησα και κάποιον στο κοντινό μου περιβάλλον, ούτε καν το αγόρι μου που μένουμε μαζί. Δεν ήρθα όμως να σας μιλήσω για τον COVID, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο μου μακιγιάζ και είπα, αφού το προτείνατε εσείς και σας άρεσε, να μην τους το κάνω, λέω θα τους το κάνω. Και ήρθα σήμερα στο πρώτο βίντεο του 2022 να σου πω ότι θα κάνουμε αυτό εδώ το μακιγιάζ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έπιασα λίγο το μαλάκι μου για να ενυδατώσουμε το πρόσωπό μας. Θα ξεκινήσω με τη Hydra Pro Eyes από Kiko Milano, την οποία θα βάλουμε εννοείται κάτω από τα μάτια. Είναι πολύ ενυδατική, οπότε δεν θέλει πολύ μεγάλη ποσότητα. Βάζω σχεδόν μια κουτσουλιά και την τοποθετώ κάτω από τα μάτια μου. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς περάσατε την πρώτη μέρα του χρόνου σας, πόσοι από εσάς είχατε COVID και πώς το περάσατε. Περαστικά κιόλας να ευχηθώ, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολλοί που είχε COVID, και γενικά να μου πείτε τα σχέδιά σας για το 2022. Λοιπόν, αφού ενυδάτωσα τα μάτια μου, περιμένω λίγο να απορροφηθεί κιόλας όλο αυτό. Θα συνεχίσω με το, από το Sephora, το Vitamin C και Ε. Το συγκεκριμένο είναι ένα εξαιρετικό 97% φυσικό προϊόν που έχει το Sephora και πανφθηνό, να ξέρετε. Τώρα πήρα και τα eye patches, θα γίνει χαμός. Είναι ένα σέρουμ το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα στο πρόσωπο, δοκιμασμένα κιόλας. Πάντα το σέρουμ το βάζω πριν από την κρέμα και μετά εννοείται από την κρέμα ματιών, έτσι ώστε να απορροφηθεί η κρέμα ματιών και από πάνω να περάσουμε το σέρουμ. Συνεχίζω με Hydrating Face Cream από Bobbi Brown, την οποία μπορείτε να τη βάλετε σε μεικτά, όχι πολύ λιπαρά πρόσωπα, αλλά είναι εξαιρετική για να κάτσει το μακιγιάζ τέλεια πάνω στο δέρμα. Πάντα να είναι ανωδικές όλες σας οι κινήσεις, πάντα, γιατί βοηθάτε και το δέρμα να ανέβει κατά πάνω. Αυτό είναι το νόημα. Γενικά, να προσέχετε πάντα να κάνετε καθαρισμό προσώπου, έτσι ώστε οι πόροι να μπορούν να απορροφήσουν όλες τις κρέμες που βάζουμε και τοποθετούμε. Καλό είναι και συστήνουμε κάθε 6 μήνες. Ωραία. Αφού απορροφήθηκαν οι κρέμες μου και μπήκαν στο πρόσωπό μου και δράσαν έτσι ωραία, θα τις αφήσω λίγο και θα ασχοληθώ με τα μάτια μου. Ήρθετε πολύ κοντά μου για να βλέπετε αυτό εδώ το χάλι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα την Painterly Pro Longer Paint Pot από MAC. Διαβάζω εγώ ταυτόχρονα εδώ πέρα, βλέπεις. Γιατί ίσως θα το πω ποτέ. Με ένα flat πινέλο βάσης, που έχω ξαναβάλει βάση με αυτό, το βλέπεις έτσι. Καλά πάει. Γενικά πολύ σημαντικό να πλένετε τα πινέλα σας, εγώ το λέω πάντα. Όχι, τα πλένω, απλά έτυχε τώρα. Λοιπόν, πάω και βάζω, αυτή είναι μια πάρα πολύ matte, ματιφένια θα την πω εγώ, ματιφένια βάση, η οποία θα κρατήσει όλη τη μέρα. Βασικά δεν νομίζω ότι την έχουν για βάση ματιών, αλλά πάρα πολλοί make-up artists τη χρησιμοποιούν σαν βάση για τα μάτια, γιατί είναι πουδρένια. Καταρχάς έχει φοβερή κάλυψη όπως βλέπετε, και όταν λέω πουδρένια εννοώ ότι τελειώνει ματ, οπότε κρατάει όλη μέρα. Δείτε τώρα το ένα μάτι με το άλλο, εντάξει. Σοκ. Λοιπόν, αφού τοποθετήσαμε τη βάση, έρχομαι με την παλέτα της Too Faced, τη συλλεκτική αυτή, η οποία ξέρω ότι δεν μπορείτε να τη βρείτε. Έχει φανταστικά χρώματα, πραγματικά.
Δεν τα συγκρίνω με άλλα χρώματα. Σας τη δείχνω λίγο για να καταλάβετε τι ωραία που είναι. Είναι μοναδική, έχει το καθαριφτάκι της, μια χαρά πάνω. Γενικά να ξέρετε, όταν δεν μπορείτε να βρείτε ένα προϊόν, και το γνωρίζω αυτό από αυτά που σας δείχνω, σας βάζω από κάτω πάντα στην περιγραφή παρόμοια προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε θα ψάξω σίγουρα να σας βρω τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω, αλλά προς το παρόν εννοείται είτε το δοκιμάζετε με άλλα χρώματα που έχετε στην κατοχή σας. Οπότε εγώ σας δείχνω το μακιγιάζ, την τεχνοτροπία του, και εσείς το κάνετε με ό,τι χρώματα θέλετε ή με όποια παλέτα έχετε στην κατοχή σας. Αρχικά θα πάρω κάτι μπέζ, το οποίο σίγουρα έχετε όλοι μα όλοι στην κατοχή σας που ασχολείστε με το μακιγιάζ, και αν δεν ασχολείστε, να ασχοληθείτε, γιατί να ξέρετε, όσο πιο πολύ εξασκείστε, τόσο καλύτερη θα γίνεστε. Θα πάρω ένα φούντοτο beauty blender και θα πάω εδώ πέρα να σχηματίσω ένα έτσι φεγγαρόφως, ξέρω κι εγώ πώς να το πω, μια κυκλική, να δώσω λίγο βάθος στο μάτι ας πούμε, μια κυκλική, μη κυκλική βάση. Το νόημα όλου αυτού τώρα που κάνουμε είναι έτσι ώστε να μπλενταριστούν σωστά όλα τα χρώματα με τη σειρά. Λοιπόν, που λέτε, ξεκινήσαμε Game of Thrones με το αγόρι μου. Δεν ήθελα καθόλου, καμία άρνηση. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει κερδίσει φουλ ακόμα. Μου αρέσει, κάθομαι, το βλέπω δηλαδή. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Σας πω, όταν φτάσω σε... Είμαστε στον τρίτο κύκλο μόλις μπήκαμε. Δεν τον έχουμε δει ακόμα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Θα δείξει, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Σχηματίζω και το βγάζω και λίγο κατά έξω και πάμε να συνεχίσουμε. Σε αυτό το σημείο είμαι εδώ για να σου πω ότι αν δεν έχεις κάνει subscribe στο κανάλι μου, μπες να κάνεις ένα subscribe και πάτε και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Χαίρομαι πολύ όταν γίνεστε νέοι σε αυτή την παρέα. Συνεχίζω παίρνοντας αυτήν εδώ τη χακή σκιά, που πραγματικά τέτοια χακή σκιά, χακή πράσινη κυπαρισσή, δεν ξέρω πώς τη λέτε, δεν έχω ματαδεί ποτέ στη ζωή μου. Και θα πάω τώρα και θα συνεχίσω εδώ μέχρι αυτό το σημείο, δεν θέλω να πάω πολύ μπροστά. Προς τα έξω, όσο θέλω εγώ. Λοιπόν, τώρα, με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μου, αρχίζω και ανεβαίνω και λίγο κατά πάνω, έτσι ώστε να βγει ένα σβήσιμο και προς τα έξω. Γενικά δεν θα γίνει ένα τραβηγμένο μάτι το σημερινό, είναι ένα έτσι πιο συντηρητικό, αλλά πολύ ωραίο. Πιο στρογγυλεμένο τέλος πάντων στην άκρη. Θα πάρω ένα τέτοιο πινέλο, λίγο πιο σφιχτό από το προηγούμενο beauty blender, και θα πάω τώρα εδώ πέρα να αναμίξω λίγο την καφέ απόχρωση που ήδη είχα στο μάτι μου με αυτήν την πράσινη. Να ξέρετε, για το τέλειο beauty blender shimmer και matte σκιάς, το μυστικό είναι να βρείτε μια άλλη shimmer σκιά στο χρώμα της από πάνω, τύπου εγώ τώρα θα πάρω αυτή είναι εδώ. Να το πάρετε πάνω στο beauty blender σας. Θέλουμε ελάχιστη ποσότητα. Το τεινάζω λίγο εγώ. Και να πάτε εδώ πάνω για να αναμειχθούν αυτά. Για να μην φαίνεται έτσι όπως το βλέπεις τώρα. Πας με ένα από το προηγούμενο beauty blender, το καφέ ας πούμε, και το τραβάς κατά έξω. Μην βλέπεις το φρύδι μου που κάνει βόλτες. Α, είχε κάτι άλλο αυτό το beauty blender. Έμοιαζε με το προηγούμενο που πήρα και είχε στράς. Α, αυτό ήταν το beauty blender μου. Oh no, τώρα θα έχω και λίγα στράς. Έτσι είναι, καλίνα μου. Άμα έπλαινες τα beauty... τα μπλε. Ποιο beauty blender, τι σας λέω τόση ώρα. Τα έχω χαμένα, ο COVID φταίει. Αχ, Θεέ μου. Γιαγιάκα θα γίνω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Blending brush εννοούσα. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει αυτό εδώ πέρα το εκθαμβωτικό πράγμα. Πάμε να το κάνουμε και στο άλλο μάτι για να συνεχίσω εγώ εδώ πέρα, γιατί μυαλό για τίποτα δεν μου μείνει. Έλα, είμαι εδώ εγώ και τα δυο μου μάτια. Συνεχίζουμε με το ίδιο πινέλο που έβαλα την πάνω σκιά. Ξαναπαίρνω από την ίδια σκιά και βάζω στο κάτω μέρος εδώ πέρα του βλεφάρου, του κάτω βλεφάρου. Πολύ πιθανόν θα μπορούσα να είχα πάρει και ένα πιο σφιχτό πινέλο, ας πούμε. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια. Βγαίνει και αυτό που θέλω με αυτό το πινελάκι. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιο σφιχτό. Και πάλι δεν το φτάνω μέχρι τελείως μπροστά, όπως βλέπετε. Αφήνω ένα κενάκι. Ου, κουκλίτσα. Θα χρειαστούμε ένα πινέλο μολυβιού.
έτσι λέγονται αυτά τα πινέλα. Είναι έτσι πολύ πυκνά. Και θα πάρω αυτή είναι εδώ την απόχρωση. Και θα πάω τελείως μπροστά. Να συνεχίσω αυτό εδώ που έχω κάνει. Αλλού. Δείτε τι ωραία που βγήκε. Και παίρνοντας ένα λίγο πιο ανοιχτό πινέλο, όχι το σφιχτό, θα πάρω την ανοιχτή απόχρωση καφέ που χρησιμοποίησα στο πάνω μέρος για το blending και θα μπλεντάρω λίγο το κάτω εδώ, που ναι μεν θα μπει concealer, αλλά θέλω να έχει μία συνοχή όλο αυτό. Θα καταλάβετε στην πορεία. Τώρα ξέρω ότι θα φαίνεται σαν μαύρος κύκλος, απλά στην ουσία τώρα εδώ τι κάνουμε, σύνδεση του πάνω με το κάτω. Okay. Και όπου νιώθω εννοείται ότι θέλω λίγο να συμπληρώσω για να φαίνεται πιο ομοιογενές το αποτέλεσμα. Παίρνω ένα μωρομάντιλο και καθαρίζω όλο αυτό. Λοιπόν, οπότε, έχουμε και λέμε τώρα. Δεν φοβάμαι να καθαρίσω γιατί η κρέμα ό,τι ήταν να απορροφηθεί το απορρόφησε. Τώρα, δεν μας πειράζει που έχει γίνει αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως μετά θα το αναμίξω με το contouring μου και όλα αυτά. Και θα πάρω από Maybelline το Tattoo Liner, το Gel Pencil, η απόχρωση 932. Είναι ένα πρασινάκι πολύ ωραίο, το οποίο θα τονίσει όλο αυτό που έχουμε κάνει. Δείτε πως φαίνεται το μάτι πριν και δείτε πως φαίνεται μετά. Θα βάλω και στο πάνω βλέφαρο, αν αντέχετε κι εσείς. Θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Ωραία. Και θέλω να πάω και πολύ μπροστά. Δείτε τι ωραίο που βγήκε. Και πάμε τώρα να κάνουμε το πρόσωπό μας. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την πιο ωραία BB cream που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι της Gervital. Είναι 94% φυσικό προϊόν. Ίσως κάθε φορά που τη φοράω το δέρμα μου γίνεται πιο ωραίο από ποτέ. Πραγματικά δεν έχω βρει make-up που να μου κάνει έτσι το δέρμα. Έχει πολύ ωραία κάλυψη, τόσο όσο πρέπει. Μου τελειώνει και είναι και πανφθηνή, θέλω να σας πω. Κάνει μόνο 10 ευρώ από όσο ξέρω. Θα χρησιμοποιήσω ένα duo fiber με πινέλο για make-up για να βάλω την BB cream μου, η οποία δίνει αυτή την αίσθηση του ηλιοκαμένου φρέσκου προσώπου. Ενώ είναι στο χρώμα μου, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι φανταστική. Πραγματικά, όταν η κουμπάρα μου είχε μείνει έγκυος και ήθελε να πάει να γεννήσει, με ρώτησε τι να πάρω, ρε παιδί μου, για το νοσοκομείο, έτσι να βάζω κάτι, και ξεκάθαρα της πρότεινα αυτή την κρέμα. Είναι, πιστεύω, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Το μόνο που πραγματικά της λείπει για μένα είναι η αντιλιακή προστασία για να τη φοράω συνέχεια. Δηλαδή, με νοβριάζει μόνο το γεγονός ότι πρέπει να βάλω και αντιλιακό. Μόνο, πραγματικά. Είναι σοκαριστικά ωραία. Δεν σας λέω ότι καλύπτει, BB cream είναι, έτσι. Είναι ελάχιστη η κάλυψή της, αλλά ούτε κυτρινίζει, ούτε αφήνει το δέρμα. Είναι μια πολύ περίεργη υδαρή υφή. Δηλαδή δεν έχει λάδι μέσα. Έχω δοκιμάσει και άλλες BB cream και δεν μου άρεσαν γιατί ήταν λαδερές. Δείτε τι ωραία που φαίνεται το δέρμα. Λες και δεν έχει τίποτα πάνω. Ψεγάδιαστο. Πάντα σβήνω και στο λαιμό. Θα χρησιμοποιήσω το Instant Eraser. Eraser. Πώς είναι το σωστό, δεν ξέρω. Είναι το 02 Beach, το δικό μου, η δικιά μου απόχρωση. Δεν πάω πάρα πολύ κοντά στο καφέ που έχω σχηματίσει. Το θέλω, το χρειάζομαι αυτό το καφέ. Είναι το εφέ. Και άμα έχω κάποια σημαδάκια ή κάτι τέτοιο, τα καλύπτω τοπικά με το concealer. Με ένα βραγμένο beauty blender. Σας τα έχω ξαναδείξει, αυτά είναι από το Shein. Πάω και σβήνω το concealer μου. Βλέπετε, αυτός που μου κυτρινίζει λίγο το concealer. Καλά, θα το σβήσω εγώ καλά, οπότε δεν θα φαίνεται η διαφορά σε σχέση με την BB cream. Γενικά, να ξέρετε, όσο χρησιμοποιείτε shimmer, λάμψεις και τέτοια για σβησίματα, πάντα έχετε το καλύτερο μπλεντάρισμα που μπορείτε να κάνετε. Γιατί μπλεντάρονται όλα τέλεια. Δηλαδή όταν βλέπετε από make-up artist, matte μακιγιάζ που να έχουν τέλεια μπλενταρίσματα, πιστέψτε με, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ για να γίνει αυτό. Ενώ με τα shimmer,
ό,τι γυαλίζει κρύβει τις ατέλειες, γιατί λίγο το φως, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, έτσι όπως πέφτει, κρύβει τις ατέλειες. Λοιπόν, πάω λίγο στο μάτι μου και τώρα ανακατεύω λίγο αυτό εδώ πέρα για να το βγάλω τελείως κατά έξω, όσο θέλω εγώ. Να μην φαίνεται ότι τελειώνει κάπου, αυτό θέλω. Και με το Beauty Blender λίγο το σβήνω. Το ομογενοποιώ όλο αυτό. Συνεχίζουμε με το contouring. Θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Face Studio Bronze από Maybelline και θα πάρω από όλες τις αποχρώσεις, ακόμη και από το highlighter. Και πάμε να κάνουμε το contouring μας. Είναι μια οικονομική παλέτα για contouring. Αυτή, ας πούμε, έχει λίγο πορτοκαλίζουσες υφές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που δίνει. Είναι θερμά δηλαδή όλα τα χρώματά της. Και έχει και λίγο σίμερ μέσα, οπότε κάνει το μακιγιάζ έτσι και αυτό λίγο να γυαλίζει. Φαίνεται λίγο πιο θερμό στην κάμερα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Είναι λίγο πιο ψυχρό. Ναι, εκεί πέρα τα φώτα φαίνονται λίγο πιο θερμά. Για ρούζ θα χρησιμοποιήσω το Fit Me Blush, το οποίο είναι στην απόχρωση 50. Έχει και αυτό λίγο γκλιτεράκι μέσα. Συνεχίζω με αυτό εδώ το μαγικό Metal Potion, πραγματικά η γυαλάδα, η πιο ωραία γυαλάδα. Το βάζω συμπληρωματικά για το ρούζ μου, για να το κάνω λίγο πιο γυαλιστερό. Και κάνει το δέρμα, εννοείται, να φαίνεται full out. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, σαν να του δίνει όγκο είναι. Είναι φανταστικό. Και εγώ το βάζω μέχρι απάνω και σίγουρα το κάνει και πιο natural όλο αυτό. Θα συνεχίσουμε με φρυδάκια. Α, τα πινέλα μου μαδάνε. Για τα φρύδια μου θα χρησιμοποιήσω από Benefit το 24 ώρες Brow Setter και θα πάω. Είναι εκπληκτικό gel, πραγματικά gel. Εκπληκτικό gel πραγματικά για τα φρύδια. Τα κρατάει εκεί πέρα πράγματι 24 ώρες. Δηλαδή αν μου πείτε για προϊόν για τα φρύδια, ξεκάθαρα για τα φρύδια, που να κρατάει τα φρύδια μου εκεί, εκτός από το gel που χρησιμοποιώ που είναι των μαλλιών, αυτό είναι το top of the top πραγματικά. Δεν έχω δει άλλο προϊόν που να τα κρατάει έτσι. Δείτε τι ωραία που τα έχει κάνει. Και έχω πάρα πολύ σκληρά φρύδια, γι' αυτό σας το λέω, επειδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά προϊόντα. Είναι από τα καλύτερα. Θα συνεχίζω με το κατρίστο μολυβάκι. Η απόχρωσή μου, όπως σας είχα πει, είναι η 040. Slimatic Ultra Precise λέγεται το μολύβι. Και πάω και σχηματίζω τριχουλίτσες. Τέλεια. Τόσο λίγο ήθελαν τα δικά μου. Μπορείτε μετά λίγο να το περάσετε και με αυτό, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ok και στο σχήμα που τα θέλετε. Με ένα flat λεπτό πινελάκι θα πάρω ένα highlighter από την παλέτα Bella Pierre. Αυτή που έχει σβηστεί βέβαια εκεί πάνω τη γραφή. Είναι από τα καλύτερα highlighter που έχω βάλει ποτέ. Ελπίζω να μπορώ να σας τα βρω, να σας τα βάλω. Είναι η Hate Wave. Και θα πάρω αυτή είναι εδώ την απόχρωση και αυτή είναι εδώ μαζί και θα πάω να βάλω εδώ πάνω. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε που έκανα τώρα είναι το μαγικό για να ενσωματώσετε όλες τις σκιές μεταξύ τους. Από το ίδιο θα βάλω λίγο στα χείλια μου, λίγο στη μητούλα. And that's all. Τέλος, πάμε να βάλουμε μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη La Sensational μάσκαρα. Θα βάλω και στις κάτω βλεφαρίδες. Και θα ξαναπεράσω για δεύτερη φορά τις πάνω. Έτσι ώστε να τις κάνω πιο volume, πιο γεμάτες δηλαδή. Δείτε τι ωραία που φάνηκε το μάτι. Εκπληκτικό. Είναι εντυπωσιακό γενικά ό,τι έχει σήμερα νιώθω. Αυτό το πινέλο εντωμεταξύ, δείτε τι ωραία καμπύλη έχει και πάει ακριβώς κάτω και χτενίζει τη βλεφαρίδα. Και ήρθα για το τελειωτικό χτύπημα.
το οποίο είναι το Matte Lip Crayon. Νομίζω η απόχρωση είναι η Salted Caramel, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τη γράφει πάνω του, οπότε δεν μπορώ να σας την πω, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι, γιατί την έχω ξαναβάλει. Λοιπόν, είναι και μολύβι και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν κραγιόν. Από L'Oreal είναι το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μεγάλη σταθερότητα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η υφή του, γιατί δεν είναι πολύ στεγνό, και το χρώμα του πάρα πολύ. Ψεκάζουμε με ένα fix spray. Τώρα δεν έχω κάποιο βγαλμένο εδώ κοντά μου. Και το μακιγιάζ μας είναι πανέτοιμο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Εύχομαι να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.